Με στη τηλεφωνική γραμμή τον Σμύραρχο Μετεωρολόγο Νίκο Θοδωσόπουλο. Νίκο, καλησπέρα. Ο καιρός νομίζω ότι πάει, όπως είπαμε στην προηγούμενη πρόγνωση του καιρού που είχαμε πριν λίγες ημέρες. Ο καιρός είναι καλός αυτές τις μέρες. Τι αλλαγές θα έχει όμως την επόμενη εβδομάδα? Ναι, όπως τα είπαμε από εδώ και αρκετές ημέρες, ότι αυτή η εβδομάδα είναι ξηρότερη και πιο θερμότερη ημέρα είναι η αυριανή, το Σάββατο, όπου η μέγιστη θερμοκρασία σχεδόν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως στην κεντρική και νότια Ελλάδα, θα φτάσει στους 22 βαθμούς και πιθανόν τοπικά να δούμε και τους 23 βαθμούς. Ωστόσο όμως, ναι, από την Κυριακή, όπως το είχαμε πει ακριβώς, είναι μια μεταβατική ημέρα όπου έρχεται μια κακοκαιρία που θα δώσει και κάποια χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά, κυρίως του τέλους του χειμώνα, κυρίως στη βόρειο-δυτική Ελλάδα και θα έλεγα πιο συγκεκριμένα στη Δυτική Μακεδονία, στην Ήπειρο και στη Βόρεια Αιτωλοκαρνανία, θα δώσει χιονοπτώσεις που περίπου στα 800 μέτρα, αλλά πιο βορειότερα στη Δυτική Μακεδονία να δούμε και χιονοπτώσεις στα 600 μέτρα υψόμετρο, 600 με 700 μέτρα υψόμετρο. Άρα έχουμε μια πρόσκαιρη έτσι κακοκαιρία. Πρόσκαιρη, μήπως να το πούμε καλύτερα, ένα διάλειμμα κακοκαιρίας. Ένα διάλειμμα έτσι χειμωνιάτικης, αλλά θα έλεγα του τέλους της χειμωνιάτικης περίοδου, κυρίως στη βόρειο-δυτική Ελλάδα. Το κέντρο όμως αυτού του συστήματος είναι στην Ιταλία. Ήδη δηλαδή στις περιοχές εκεί όπου έχουμε και την εμφάνιση της νόσου, τη μεγαλύτερη έκταση και εξάπλωση αυτής της επιδημίας. Στην Ιταλία από την Κυριακή και κυρίως Δευτέρα και Τρίτη έχουν πάρα πολύ χαμηλές. Νίκο, νομίζω θα μιλήσουμε γι' αυτό αναλυτικά και λίγο πιο μετά. Να πούμε λίγο την πρόγνωση, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό να ακούσουμε σήμερα λίγο και τι καιρό κάνει στην κάθε περιοχή, γιατί ακούμε σε διάφορες περιοχές ο καιρός να υπάρχουν κρούσματα του κορονοϊού και στην Αυστραλία και στην Νότια Αφρική και στην Ιταλία, αλλά όμως πολλοί βάζουν το μυαλό τους ότι μπορεί να είναι καλοκαίρι στην Αυστραλία, μπορεί να είναι καλοκαίρι να έχει ζέστη στην Νότια Αφρική, γιατί μην ξεχνάμε ότι πολλοί κόσμος περιμένει να ζεστάνει ο καιρός, μήπως είναι το όπλο κατά του κορονοϊού. Σίγουρα δεν είμαστε δικοί, όμως καλό θα είναι όμως να ξέρουμε από έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά το τι συμβαίνει, γιατί και εποχή υπάρχει σε κάθε χώρα, να μας ενημερώσει τι γίνεται. Όμως να πούμε λίγο για τον καιρό. Όπως είπες, αυτό που θα έχουμε το διάλειμμα κακοκαιρίας αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο πάνω σε αυτό και για την επόμενη εβδομάδα πότε φτιάχνει ο καιρός? Ναι, την επόμενη εβδομάδα για τη χώρα μας, βέβαια από περιοχή σε περιοχή έχουμε καιρικές τέτοιες διαφοροποιήσεις, αλλά θα αναφερθώ για τη Δυτική Ελλάδα, ότι από την Κυριακή το απόγευμα θα έχουμε ασθενείς και τοπικά κατά τις βραδινές ώρες μέτριες βροχές. Αυτό θα ισχύσει και τη Δευτέρα. Την Τρίτη σταματάνε τα φαινόμενα για την περιοχή μας, για την περιφέρεια θα έλεγα της Δυτικής Ελλάδας. Την Τετάρτη που 25 Μαρτίου ξαναεμφανίζονται πάλι βροχές, κυρίως τις απογευματινές βραδινές ώρες, με μεγαλύτερη ένταση. Και την Πέμπτη, την επόμενη μέρα της 25ης Μαρτίου. Ωστόσο όμως θα έχουμε μέσα σε αυτή την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε τέτοιες μεταβολές και κυρίως και από πλευράς θερμοκρασίας αλλά και από πλευράς υγρασίας. Είναι και τα δύο αυτά καιρικά στοιχεία τα οποία είναι της μετρολογίας, που είναι συνυφασμένα με την παρούσα περίπτωση, με την ιατρική, θα έλεγα, με την εμφάνιση αυτής της νόσου. Αν δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο, να σου κάνω την πρώτη μου ερώτηση που θα ήθελα σε αυτό. Έχεις να πεις κάτι άλλο πάνω στο καιρό? Θα ήθελα κάτι άλλο να τελειώσω, ότι φέτος είμαστε δηλαδή και με την εμφάνιση της νόσου για την περιοχή, για τη χώρα μας. Είμαστε, θα έλεγα, τυχεροί που έλαβε χώρα στην έναρξη της αιρινής περίοδου. Αυτό βέβαια αν είχε συμβεί, ας πούμε, το φθινόπωρο προς τη χειμερινή περίοδο, θα ήταν τα πράγματα πολύ πιο δύσκολα και πολύ πιο χειρότερα. Ωστόσο όμως αυτό
η εποχή που της εμφανίσεως αυτής της νόσου είναι όπως είχα και μέσα από τον Απαρτιανιός. Νίκο, τα είχαμε πει αυτά. Το θέμα είναι όμως ότι αυτά ακόμη μιλάμε για ελπίδες που υπάρχουν και νομίζω ότι όλος ο κόσμος περιμένει να φτιάξει ο καιρός. Όμως εμείς θα ήθελα να σχολιάσουμε το εξής. Θα ήθελα να δώσουμε λίγο, γιατί και εσύ σίγουρα για να το λες αυτό το πράγμα, δεν βασίζεσαι πάνω στην εικόνα που βλέπεις στο χάρτη των θερμοκρασιών, στο χάρτη όπου υπάρχουν κρούσματα ανά τον κόσμο. Εμείς να πούμε, σίγουρα δεν είμαστε οι μόνοι που περιμένουμε το καλοκαίρι για να φτιάξει ο καιρός και να σταματήσει η νόσος αυτή. Όμως θα ήθελα να ρωτήσω, όπως είπα και πριν, αυτή τη στιγμή υπάρχουν κρούσματα στην Αυστραλία. Τι καιρό έχει αυτή τη στιγμή, τι εποχή είμαστε λοιπόν, στην Αυστραλία αυτή τη στιγμή, να τα πάρουμε ένα-ένα. Ναι, είμαστε σε τηλεφωνική επικοινωνία. Βέβαια, η τηλεφωνική επικοινωνία είναι ένα ψυχρό μέσο. Mm-hmm. Αν ήμασταν πιο ζωντανά, μέσα στην τηλεόραση και με χάρτες, αλλά και με τη διάταξη των καιρικών συστημάτων στον πλανήτη, αυτός που μας ακούει θα μπορούσε νομίζω να καταλάβει. Νομίζω ότι μπορούμε λέγοντας εγώ να βάζουμε κάποιους χάρτες, να πούμε κατευθείαν στο θέμα αυτό, λοιπόν, που είπαμε και θα προσθέσουμε χάρτες. Είμαι έτοιμος με λίγα λόγια να δώσω όσον αφορά για την εξέλιξη και την εξάπλωση αυτή της νόσου. Ο live χάρτης αυτή τη στιγμή, ο ζωντανός χάρτης των κρουσμάτων από τη Microsoft, έτσι, και η διάταξη των καιρικών συστημάτων στον πλανήτη. Η εμφάνιση, το πρώτο περιστατικό το οποίο εμφανίστηκε στην Κίνα, έτσι, mm-hmm. ήταν παραμονή της πρωτοχρονιάς, έτσι, με την πρώτη διαπίστωση την ημέρα της πρωτοχρονιάς και το πρώτο θύμα στις 11 Ιανουαρίου. Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχουμε αυτή την νόσο σε μια περιοχή, δεν θα επεκταθώ πιο μόνο για τον καιρό. Την περιοχή εκεί ήταν στη χειμερινή περίοδο, αυξημένη σχετική υγρασία, όλα τα χαρακτηριστικά του χειμώνα, όπου να το πούμε λίγο πιο ξεκάθαρα, ήταν μέσα στην καρδιά του χειμώνα. Νομίζω ότι αυτό τα ξεκαθαρίζει όλα. Ναι, μέσα στην καρδιά του χειμώνα. Η επέκταση αυτού του ιού, έτσι, για να δώσουμε πιο αναλυτικά, η επέκταση mm-hmm. έγινε μέσα με διαβατήριο. Θα το πω έτσι, με διαβατήριο. Έγινε με μετακίνηση πληθυσμών από την περιοχή αυτή προς άλλες περιοχές. Σωστά. Και αυτές οι περιοχές που κινήθηκαν ήταν προς όλες τις κατευθύνσεις. Και η περιοχή που είδαμε από τις αρχές του Γενάρη μέχρι το Φεβρουάριο και προς το τέλος του Φεβρουαρίου, ας πάρουμε τη γειτονική χώρα, την Ιταλία. Εκεί να φτάσουμε, εκεί ήθελα να σε ρωτήσω. Πριν φτάσουμε όμως εκεί, θέλω να μου πεις το εξής. Αυτή τη στιγμή στην Κίνα που έρχονται ευχάριστα νέα ότι υπάρχουν μηδενικά κρούσματα καθημερινά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι υποέλεγχο η νόσος. Τι καιρό έχουμε αυτή τη στιγμή, έχουμε άνοιξη εκεί. Και με τα μέτρα που πήραν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα μέτρα και εδώ πρέπει να μην εξεταστούμε. Τα μέτρα σίγουρα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Αυτή τη στιγμή στην Κίνα έχουμε άνοιξη, δηλαδή ο καιρός είναι ζεστός εκεί. Αυτή τη στιγμή στην Κίνα έχουμε, όπως είναι και εδώ στην Ελλάδα, είναι ο Μάρτιος μήνας, είναι ο μεταβατικός μήνας από το τέλος της χειμερινής περίοδου προς το καλοκαίρι. Μάλιστα. Αλλά εκεί έχουν μια άλλη κυκλοφορία, κάθε μία Ήπειρος, το κάθε και κράτος, έτσι, μέσα στον πλανήτη, έχει διαφορετικές καιρικές συνθήκες. Και θα έλεγα εκεί έχει τη μουσονική κυκλοφορία. Δηλαδή έχουμε μια κυκλοφορία από τη θάλασσα προς την ξηρά και από την ξηρά προς τη θάλασσα. Μάλιστα. Εδώ στην περιοχή τη δική μας, να πάρουμε για την Ευρώπη mm-hmm. και να επικεντρωθούμε στην Ευρώπη, γιατί η χώρα μας είναι σε ευνοϊκή κατάσταση σε σχέση με τις εποχικές μου προβλέψεις, σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη. Και σίγουρα όμως, για να το λένε και... Η χώρα μας, η Ελλάδα, είναι στο νότιο-ανατολικό μέρος της Ευρώπης.
Η Αγγλία είναι στο βόρειο δυτικό μέρος της Ευρώπης. Η νότιο-ανατολική Ευρώπη, η Ελλάδα, είναι η πρώτη χώρα που θα καθαρίσει από αν είναι ο καιρός, συμβάλλει η θερμοκρασία και η υγρασία. Και εδώ νομίζω, και εδώ νομίζω είναι αυτό που είπες πιο πριν. Όλα αυτά θα γίνουν και ο καιρός σίγουρα έναν ιό όπως δημιουργεί, μπορεί να δημιουργείται από την φύση, από τις επεμπαρεμβάσεις του ανθρώπου στη φύση ή οτιδήποτε άλλο. Η ίδια η φύση το καταπολεμά. Το θέμα είναι όμως το εξής, ότι θα πρέπει όλος ο κόσμος να ακούσει αυτό που λέει η πολιτεία, να μείνει στο σπίτι του, να μην βγαίνει άσκοπες βόλτες στους δρόμους. Ακριβώς τα μέτρα και μάλιστα για τη χώρα μας, η επόμενη εβδομάδα είναι κρίσιμες οι μέρες που έρχονται και να αντιμετωπίσουμε σαν πανδημία ακριβώς για να μην δούμε να συμβαίνει. Πολύ σωστά. Νομίζω ότι είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Ναι, και αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι και μέσα σε κάθε Ήπειρο και μέσα στην Ευρώπη. Και θα μιλώ και σε διαφορετικές Ήπειρους που είναι η πανδημία αυτή πάει διαφορετικές χρονικές στιγμές, αλλά και μέσα σε κράτη που μπορεί να είναι και ταυτόχρονα. Θα αναφερθώ τώρα αυτό που είπα προηγουμένως για τις εποχικές μου προβλέψεις τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Αγγλία. Για να δώσω αυτή τη μεγάλη καιρική διαφοροποίηση. Η Ελλάδα από το μήνα Απρίλιο και από μήνας Μάρτιος ήταν πιο πάνω η μέση θερμοκρασία του μήνα Μαρτίου από τις κανονικές τιμές. Ο Απρίλιος και ο Μάιος που ακολουθούν οι άλλοι δύο μήνες είναι πολύ πιο θερμότεροι. Μάλιστα. Σε σχέση με το βόρειο δυτικό άκρο της Ευρώπης, όπου η Αγγλία για φέτος η Αγγλία μέχρι και ο Ιούνιος μήνας θα είναι πιο ψυχρότερος και πιο υγρότερος σε σχέση με τον περσινό και κυρίως τον προπερσινό χειμώνα, όπου και καλοκαίρι, θυμάστε που είχαμε καλοκαίρι, εδώ τις καιρικές διαφοροποίησεις μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης. Πέρυσι είχαμε καύσωνες, στο Παρίσι έφτασε 40 βαθμούς, 35 βαθμούς στο Λονδίνο. Είχαμε μία άνοιξη πέρυσι εμείς, αν αυτό που συμβαίνει τώρα ήταν στην περσινή άνοιξη, η περσινή άνοιξη για την Ελλάδα ήταν πιο ψυχρότερη και πιο υγρότερη. Μα είχαμε μέχρι 20 Ιουλίου, μέχρι 15 θα έλεγα Ιουλίου, είχαμε βροχές, είχαμε ένα τροπικό καιρό ο περσινός. Αν θυμάστε. Ναι, ναι, πολύ λοιπόν, καλά θυμόμαστε και ναι, ήταν πιο, όπως είπες, περισσότερη υγρασία. Αυτή η άνοιξη φέτος δεν έχει καμία σχέση με την περσινή άνοιξη, τόσο για την Ελλάδα, για μας, που θα είναι Νίκο, πιο θερμότερη και να πιο σε πάω και κάπου αλλού που γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, να πούμε ότι ήσουν παρατηρητής στη Νότια Αφρική, στα γεγονότα τότε με τον Νέλσον Μαντέλα, το που έγιναν οι πρώτες αρχιερεσίες, οι πρώτες εκλογές στη Νότια Αφρική, με τον Νέλσον Μαντέλα να είναι ο πρόεδρος τότε της Νότιας Αφρικής. Γνωρίζεις πολύ καλά το κλίμα εκεί. Θα ήθελα να μας πεις ότι και εκεί υπήρξαν κάποια κρούσματα. Εκεί δεν έχει ζέστη, δεν θα μπορούσε να επηρεάσει. Τι καιρό έχει και αυτή τη στιγμή? Τι ζέστη, μια στιγμή θα σας πω τώρα. Στη Νότια Αφρική τέτοια εποχή είχα πάει το 1994 αρχές Μαρτίου. Ναι. Με παραμονή 3 μηνών. Οι εκλογικές διαδικασίες ήταν 26-27 Απριλίου. Όταν πήγα στη Νότια Αφρική, το Μάρτιο μήνα, ο Μάρτιος μήνας για μας είναι άνοιξη, ο πρώτος μήνας της άνοιξης. Ναι. Εκεί ο Μάρτιος μήνας είναι ο πρώτος μήνας φθινοπόρου. Η παραμονή μου εκεί ήταν 3 μήνες, μέχρι και το Μάιο, μέχρι την ορκομοσία του Νέλσον Μαντέλα, 10 Μαΐου. Μάλιστα. Οι καιρικές συνθήκες σε αυτή την Ήπειρο, το Johannesburg με το Cape Town, υπάρχουν μεγάλες καιρικές διαφοροποίησεις. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η θερμοκρασία μπορεί να είναι 10 και 15 βαθμούς διαφορά. Το Johannesburg είναι πιο θερμότερη γιατί πλησιάζει προς τον Ισημερινό. Το Cape Town είναι στο νότιο μέρος της Αφρικής, είναι και πιο ψυχρότερο και πιο υγρότερο. Μάλιστα. Διότι γυμνιάζει κοντά, είναι το τέλος ας πούμε των δύο ωκεανών, και του Ινδικού και του Ατλαντικού,
με πολύ μεγάλη υγρασία. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω, ότι ακόμα και μέσα σε ένα κράτος έχουμε ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και στην Αυστραλία. Η νότια Αυστραλία αυτή τη στιγμή είναι πολύ ψυχρότερη, ενώ η βόρειο Αυστραλία είναι πολύ πιο θερμότερη. Υπάρχει μεγάλη καιρική διαφοροποίηση. Όχι μόνο στη θερμοκρασία, μιλάμε για εκτάσεις μεγάλες με απότομες μεταβολές. Εδώ έχουμε μέσα στην Ελλάδα, να πάρουμε την Κρήτη με τη Βόρεια Ελλάδα και να έχουμε 10 και 15 και 20 βαθμούς έχουμε αυτά. Μάλιστα. Και ακούω δηλαδή μερικές φορές κάπου αναφέρουν ότι πήγε, λέει, ο κορονοϊός στην Αυστραλία, πήγε στην... Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε και το άλλο, ότι αυτό που συνέβη εδώ στο Βόρειο Ημισφαίριο, όπου είχαμε τη χειμερινή περίοδο με την εμφάνιση της νόσου, στη χειμερινή περίοδο, μέσα στην καρδιά του χειμώνα, και τώρα είμαστε στην αρχή της ανοίξεως, έτσι, στο Νότιο Ημισφαίριο, είναι από το φθινόπωρο προς το χειμώνα. Αλλάζουν οι εποχές. Εκεί η επέκταση, αν είμαστε σε αυτή τη μεταβατική περίοδο μέσα στην άνοιξη, τόσο για αυτούς αλλά και για το νότιο ημισφαίριο που είναι φθινόπωρο, αλλά εκεί τα πράγματα από το φθινόπωρο πάνε προς το χειμώνα και θα είναι πιο δύσκολα, κυρίως για το νότιο ημισφαίριο. Ενώ για τις περιοχές του βορείου ημισφαιρίου είναι αυτό που εμφανίστηκε στην Κίνα και με την επέκταση, αλλά και για την Ιταλία ακόμα, μέχρι αυτός ο μήνας που είναι πάρα πολύ δύσκολος. Πάντως τα προγνωστικά μου έτσι στοιχεία δείχνουν από τον Απρίλιο και εκεί να αρχίζει να ανεβαίνει η θερμοκρασία και ακόμα περισσότερο το Μάιο μήνα.